παραλιακή και σε σχέση ειδικά με το κέντρο της πόλης δεν είναι ώρα αιχμής. Όπως μπορείτε να δείτε και στα δύο ρεύματα υπάρχει κίνηση των αυτοκινήτων, αλλά η ροή γίνεται κανονικά. Τα οχήματα κινούνται κανονικά και ταχύτητες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και τις γραμμές βλέπουμε το τράμ εκεί. Ο κύριος Γεράσιμος Κουλιάρας μας περιμένει εδώ στο τραπέζι της εκπομπής, ο σεισμολόγος, για να δούμε τι γίνεται στο Ιόνιο. Είχαμε και τη σεισμική δόνηση στη Ζάκυνθο. Είχαμε και μία ησυχία μετά το Εφάλιο, τα 5,2 και τα 5,1 ρίχτερ. Είχαμε μία ησυχία γενικότερα στην περιοχή, κύριε Κουλιάρα. Τι Όχι, σας δείχνουνε? Καμία ησυχία δεν έχουμε στην περιοχή. Συνεχίζεται η δραστηριότητα. Χαμηλούς ρυθμούς, σε πολύ χαμηλούς. Έχει πέσει και ο αριθμός των σεισμών και τα μεγέθη τα οποία έχουν εμφανιστεί. Και τι σας δείχνει αυτό, σας κάνει να καθησυχάζεστε ή να ανησυχείτε λίγο? Κυρία Τσαπανίδου, άκουσα χθες την εκπομπή σας έναν συνάδελφό μου να εκτιμάει ότι οι εκτιμήσεις που κάνω εγώ, ο συνάδελφός μου ο κύριος Τσελέντης, τρομοκρατούν τον κόσμο, ότι εκταμιεύουμε τον δρόμο, ότι πάμε να αντικαταστήσουμε το κράτος. Από την πρώτη που εκδηλώθηκε ο πρώτος σεισμός την περασμένη Δευτέρα, το 5,2. Έχει διαφορετική άποψη από τη δική σας, βέβαια δεν είναι κακό, έτσι? Δεν... Ναι, νομίζω ότι είναι κακό να βλέπουμε επιστήμονες να τσακώνονται στα παράθυρα. Όπως σας είπα από την πρώτη στιγμή, με την εκδήλωση του 5,2, κρατήσαμε και εγώ και ο κύριος Τσελέντης κάποια επιφύλαξη, διότι είναι μια σεισμογόνος περιοχή. Και πραγματικά είδατε ότι μετά από τρεις μέρες είχαμε έναν εισάξιο σεισμό, ένα δίδυμο σεισμό. Και μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, έχει πέσει η δραστηριότητα. Παρακολουθούμε και αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή, ιδιαίτερα ο Κορινθιακός Πατραϊκός, και πρέπει να υπάρχει κάποια προληπτική ετοιμότητα και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Εγώ θα ρωτήσω αυτό που βλέπουμε γραμμένο και στην οθόνη μας. Τι σχέση έχει, αν έχει, κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί ο Κορινθιακός κόλπος, που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μεγάλα ρήγματα από το σεισμό αυτό στο Εφπάλιο? Είναι δύσκολο να πούμε αυτό. Ακριβώς επειδή μπορεί να επηρεαστούν γειτονικά ρήγματα του Κορινθιακού, του Πατραϊκού, γι' αυτό ακριβώς το λόγο κρατάω εγώ προσωπικά κάποια επιφύλαξη. Η ετοιμότητα, η προληπτική έλεγχη είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Ήδη συνεργεία του ΟΑΣΠ έχουν πάει στην περιοχή, κάνουν ελέγχους κτηρίων, και αυτό ακριβώς νομίζω θα πρέπει να δώσει έτσι και κάποια εμπιστοσύνη στον πολίτη. Ούτως ή άλλως το παρακολουθούμε αυτό, βλέπουμε τους ελέγχους που γίνεται, είδαμε και πόσα κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα να κατοικηθούν. Ακριβώς. Υπάρχει μετατόπιση του επικέντρου των δονήσεων προς την πλευρά αυτή την ανησυχητική, κύριε Κουλιάρα? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε παρατηρήσει καμία μετατόπιση. Όπως σας είπα, παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, έχουμε ζώσει την περιοχή με σεισμογράφους. Δεν έχουμε παρακολουθήσει αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα. Οπότε να μην ανησυχούμε, λέτε. Είναι φυσιολογική η διαδικασία εκεί. Η δραστηριότητα, η σεισμική. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει την ψυχολογία του καθενός. Αν θα ανησυχεί ή όχι. Σας είπα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και με πρόληψη να προχωρούμε στην καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουλιάρα, που ήσασταν κοντά μας. Καλημέρα σας. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα από εμάς στο σημείο αυτό. Θα επιστρέψουμε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας και πείτε μας τι βλέπετε κι εσείς να συμβαίνει γύρω σας στο 54160, αφού γράψετε σίγματα, αφού αφήσετε ένα κενό και αφού συμπληρώσετε βεβαίως το μήνυμά σας. 54160 για τα SMS. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Στο τέλος κάποιου Απρίλη. Όνειρα, όνειρα, φλόγες μακρινές μου. Το σώμα μου να πω νερό, από νερό και χώμα. Διευκόν τον Αγίον Μην κοιτάζετε τις ρητίδες σας. Κοιτάξτε κάτω από αυτές. Νέα Rock Wrinkle Correction. Καταπολεμά τις ρητίδες βαθιά εκεί που σχηματίζονται. Διπλασιάζει τον κυταρικό μεταβολισμό, αυξάνει την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνου. Αποτέλεσμα, οι ρητίδες μειώνονται και στην επιφάνεια και σε βάθος. Νέα Rock Wrinkle Correction. Καταπολεμά τις ρητίδες βαθιά εκεί που σχηματίζονται. Rock. Υποσχέσεις που κρατάμε.
με σοκολάτα γάλακτος και τίπερ παπαγολικής άλεσης με μαύρη σοκολάτα. Απολαύστε τα. Ψάχνετε για σούπερ εκπτώσεις? Η Electronet θα γίνει ο ήρωάς σας. Και στις εκπτώσεις έχουμε τις καλύτερες τιμές σε όλα τα επώνυμα προϊόντα. ΑΕΚΕ, Bosch, Candy, LG, NEF, Panasonic, Philips, Pichos, Samsung, Siemens, Sony, Toshiba, Zanussi. Εκπτώσεις που θα σας σώσουν. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Κάθισε, πώς κάνεις έτσι? Λέλο, τον αφήνω στα μαγικά σου χέρια. Τι θα μου κάνει? Χμασάς το κεφάλι. Τι έκανε, λέει? 11, 8, 80. Είναι μάταιο. Αφέσου. Αυτή την Τρίτη στο Πρες. Φημολογίες που εξυπηρετούν τους κερδοσκόπους ή πραγματικά τα σενάρια για στάση πληρωμών στην ελληνική οικονομία. Πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το δυσμενές κλίμα στις διεθνείς αγορές και τι θα κάνει με τα αγροτικά μπλόκα και τους άλλους κλάδους που ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Καλεσμένοι του Κωνσταντίνου Ζούλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Φλωρίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.